Παρακαλώ. Μάλιστα. Για τα self-test. Έχουν περάσει 2-24 ώρες από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση ότι οι πολίτες θα μπορούν και μόνοι τους σε λίγο καιρό να κάνουν τεστ κατά του κορονοϊού. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και ήδη σχηματίζονται οι πρώτες λίστες αναμονής. Επίσης, βέβαια, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μας ζητούν, αλλά προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι ακόμα δεν είναι γνωστό ούτε πώς θα γίνεται το τεστ, ούτε με ποιο τρόπο θα το διαθέτουμε. Γράφετε και τα ονοματάκια δίπλα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, με τον παλιό κλασικό τρόπο. Όπως γράφουμε για το εμβόλιο της γρίπης, με τον ίδιο τρόπο γράφουμε ο κύριος Τάδε ζητάει τεστ. Η διαδικασία παραλαβής των self-test από τους πολίτες είναι απλή. Με το οποίο ο πελάτης στο φαρμακείο πρέπει να επιδείξει άμκα και αριθμό ταυτότητας με σκοπό να παραλάβει το δωρεάν rapid test. Στη συνέχεια θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων μέσω μιας πλατφόρμας αντίστοιχης με αυτή του εμβολιασμού. Είμαστε στην πλατφόρμα του ραντεβού του εμβολιασμού. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με το θέμα των τεστ, των self-test. Ο Πανελλήνιος Παρακαλυπτικός Σύλλογος εν πρώτης και επί της αρχής είναι θετικός. Από εκεί και πέρα μένει να βγουν τα διαδικαστικά το πώς θα πραγματοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα για το οποίο το Υπουργείο Υγείας έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να προμηθευτεί εκατομμύρια self-test. Βάσει του σχεδίου, θα περάσουμε από 300.000 τεστ ανά εβδομάδα σε δυνητικά έως και 10 εκατομμύρια τεστ εβδομαδιαίως, 40 εκατομμύρια το μήνα και 480 εκατομμύρια self-test τον χρόνο. Την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη, και αφού ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το ρυθμιστικό πλαίσιο και την προμήθεια, την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη θα υπάρξουν αναλυτικότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. Θα μπορεί ο κάθε πολίτης που διαθέτει άμκα να παραλαμβάνει 4 τεστ μηνιαίους από τα φαρμακεία της χώρας. Να μας το δείξει κάποιος στην αρχή, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Φαρμακοποιός, κάποιος άλλος, ο γιατρός μας, ο οικογενειακός. Ο Sky σας παρουσιάζει σήμερα με τη βοήθεια φαρμακοποιού τη χρήση ενός self-test που είναι στο εμπόριο, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο μέχρι τώρα σε επαγγελματίες υγείας. Καταρχάς, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρώτα αποστηρώνουμε τα χέρια μας. Παίρνουμε τη ειρηνική μπατονέτα. Και ξεκινάμε να ετοιμάσουμε το διάλειμμα να είμαστε έτοιμοι. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το διάλειμμα, το ρυθμιστικό, μέσα στο οποίο θα διαλυθεί το επίδερμα που θα πάρουμε από εσάς. Βάζουμε βαθιά μέχρι να βρούμε αντίσταση και προσπαθούμε να μαζέψουμε το υλικό. Αφού το μαζέψουμε, το εμβυθίζουμε στο διάλειμμα και περιμένουμε ένα λεπτό να μπορέσει να πάρει όσο περισσότερο μπορεί. Εμποτίζουμε με 3 σταγόνες. Και αυτό ήταν. 5 λεπτά μετά, το αποτέλεσμα είναι έτοιμο. Έχουμε το αποτέλεσμα, είστε αρνητικοί και φαίνεται με την ένδειξη στο σε. Αν είχε φανεί και η ένδειξη στο τι, θα ήσασταν θετικοί. Και σε αυτή την περίπτωση που το self-test βγει θετικό, το επόμενο βήμα είναι επιβεβαίωση μέσω μοριακού τεστ. Rapid test δεν κάνει ο συμπτωματικός ασθενής. Δεν κάνει ο άνθρωπος που έχει συμπτώματα. Αυτός που έχει συμπτώματα προφυλάσσει τους γύρω του και κάνει μοριακό τεστ. Την ίδια ώρα επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι φαρμακοποιοί. Δεν είμαστε αρνητικοί. Ευνηδιασμένοι είμαστε όμως και προκαλεί αυτό μια επιφυλακτικότητα. Οι φαρμακοποιοί ζητούν μεταξύ άλλων να καταβάλουν οι πολίτες ένα ενδεικτικό ποσό από 10 έως 30 λεπτά για την παραλαβή των τεστ και ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή στη διαδικασία έναντι αμοιβής. Δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι θα μπορεί να είναι μια τόσο εύκολη διαδικασία να γίνεται από τον καθένα μόνο του. Τι πολυπλοκότητα έχει, πόσο σωστά θα παρθεί το δείγμα και ποια είναι η αξιοπιστία του. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθούν περισσότερες εξηγήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τη διαδικασία της χορήγησης των self-test. Μαζί μας, Βίκυ Παύλου, καταρχήν, είδηση της τελευταίας στιγμής είναι σε εξέλιξη έκτακτη τηλεδιάσκεψη Υπουργείου Υγείας Φαρμακοποιών. Θα βρεθεί κρίση δούμε γιατί οι φαρμακοποιοί αντιδρούν. Έτσι είναι και να δοθούν και διευκρινήσεις που ζητούν οι φαρμακοποιοί σχετικά με την εφαρμογή αυτού του εγχειρήματος, αλλά να τεθούν και κάποια θέματα όσον αφορά τη δική τους συνεισφορά σε όλο αυτό το εγχείρημα. Αν θα υπάρχει κάποιο κόστος για τους ίδιους, πώς θα φτάνουν τα τεστ στα φαρμακεία. Τώρα, πάμε να δούμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχει, Βίκυ Παύλου. Δηλαδή, πώς θα παίρνουν οι πολίτες αυτά τα τεστ από τα φαρμακεία με συνταγή εμβολίων. Ουσιαστικά θα ακολουθεί η διαδικασία ίδια με αυτή των εμβολίων. Θα πατήσουμε δηλαδή πάνω στη συνταγή των εμβολίων που κάνουμε και αυτήν την. Το προετοιμάζει ήδη ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Ακριβώς. Βάσει λοιπόν του συστήματος δεδομένων συνταγογράφησης, θα μπορούν οι φαρμακοποιοί να αλλιεύουν πληροφορίες για τον κάθε ασφαλισμένο μέσα από το άμκα του. 11.000 φαρμακεία θα είναι online και έτσι θα μπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά ποιο πολίτη παίρνει πόσα τεστ ανά μήνα. Να θυμίσουμε ότι. Γιατί αλλιώ μπορώ να πάω στο Φάλιρο να πάρω ένα τεστ. Μετά να πάω στην Κηφισιά να πάρω άλλο ένα. Πώς θα ξέρει το ένα φαρμακείο ότι πήρα το ένα τεστ που δικαιούμαι τη βδομάδα δωρεάν? Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια μετά υπάρχει και η δεύτερη φάση, αφού λοιπόν προχωρήσει το εγχείρημα. Έχουμε δρόμο γι' αυτό, ναι. Ναι, θα έχουμε την ειδοποίηση μέσω μηνυμάτων, μέσα email για αυτή την υποχρέωσή μας. Ακριβώς, για να παραλάβουμε τα τεστ.
Δηλαδή, κυρία Παύλου, έχετε ένα τεστ αυτή τη βδομάδα, περάστε να το πάρετε και όταν το πάρει, θα σου έρθει μήνυμα ότι το πήρε, δικαιούσε πια την άλλη βδομάδα. Αυτό σε δεύτερη φάση. Με βάση τον ΑΜΚΑ και τα δεδομένα τη συνταγογράφηση. Να σε ευχαριστήσουμε, Βίκυ Παύλου.